Εμείς ως εργατικό κέντρο, βλέποντας καθημερινά τα προβλήματα των εργαζομένων, ανέργων, συνταξιούχων και γενικά όλης της κοινωνίας στην πόλη μας, γιατί προσωπικά εδώ έχουμε εικόνα περισσότερο, δεν μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι και να μην γίνει αυτό το συλλαγητήριο. Όντως, ακυρώθηκε λόγω της κακοκαιρίας. Την Παρασκευή στις 6.30 ώρα θα γίνει ένα συλλαγητήριο που θα συμμετάσχουν. Πέρα από τους εργαζομένους ανέργους, θα έρθουν οι αγρότες, όπου παλεύουν και αυτοί για τα δίκαια αιτήματά τους, όπως για τα θέματα του πετρελαίου και των λοιπασμάτων. Θα έρθουν οι εργαζόμενοι από τη ΛΑΡΚΟ και θέλουμε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συμπολίτες μας, γιατί δεν σας κρύβω ότι πέρα από τα προβλήματα του νοσοκομείου, που θα είναι και ένα θέμα του νοσοκομείου, τη Λιβαδιά, όπου όπως γνωρίζετε υπολειτουργεί αυτή τη στιγμή, δεν σας κρύβω ότι σήμερα ειδικά δέχθηκα πάνω από 5 τηλέφωνα από συναδέλφους, όπου τους πήγε ο λογαριασμός της ΔΕΗ ρεύματος στα σπίτια τους, πάνω από 1.000 ευρώ στον καθένα. Θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς σαν εργατικό κέντρο και να μην μπορέσουμε να συγκεντρωθεί ο κόσμος, μήπως και μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Θα υπάρχει το θέμα και το νοσοκομείο Λιβαδιάς, όπου εκεί θα παρευρεθούν και οι ίδιοι νοσοκομειακοί, γιατροί και νοσηλευτές, με όλα τα προβλήματα που έχουν, γιατί γνωρίζετε πάνω το νοσοκομείο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Θα παρευρεθούν ακόμα και από τα μαγαζιά της Λιβαδιάς ο εμπορικός κόσμος, γιατί όπως γνωρίζετε και αυτοί, τα ενίκια τρέχουν. Από αυτή τη στιγμή υπάρχει πολλή αναδουλειά. Επίσης και οι ίδιοι έχουν προβλήματα με το λογαριασμό ρεύματος. Είναι το μεγαλύτερο πλήγμα αυτή τη στιγμή, πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Οι αγρότες θα παρευρεθούν όπως βρεθήκαμε και στον κόμβο, στον Άγιο Ιωάννη, για τα θέματα ότι ποιος θα πάει να καλλιεργήσει το χωράφι του με ένα 50-60 ευρώ το πετρέλαιο, ποιος θα πάρει λοιπάσματα που έχουν πάει στο τριπλάσιο. Και γενικά θα έρθει πολλοί κόσμος, ακόμα σας λέω και εκπαιδευτικοί από τα σχολεία, θα είναι πολλοί ο κόσμος. Θέλουμε να, μέσα από αυτή το συλλαλήτριο της Παρασκευής, να ενεργοποιηθεί όλο και περισσότερος κόσμος και να γίνουν από εκεί και πέρα περαιτέρω δράσεις, οι οποίες θα αποφασιστούν εκεί αλλά και μετέπειτα από το συλλαλητήριο.